Καταρχήν θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή συνειδητά ή ασυνείδητα λειτουργεί με αυτό που κάνει και παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ως dealer της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι απίστευτο μια έμπειρη Δημοτική Αρχή να προσπαθεί επί 4 χρόνια να φτιάξει 6, 7, 8, 9 προκάτ αίθουσες σε 3 χώρους και χθες τον αγιασμό των σχολείων και σήμερα την επόμενη μέρα να μην τα καταφέρνει ούτε σε αυτό το σημείο, σε μια πόλη που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα οξυμένα. Στη σχολική της στέγη τα έχουμε λύσει από το παρελθόν. Εμείς εδώ και 3 χρόνια, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, προτείναμε 14 χώρους της πόλης, στεγασμένους εναλλακτικούς, να τους συζητήσουμε, άλλοι να ενοικιαστούν, άλλοι είναι δημοτικοί χώροι, να μετασχηματιστούν σε χώρους υποδοχής των προνηπίων, προκειμένου να αποφύγουμε τους προκάτ καταβλισμούς. Σήμερα δεν έχουμε ούτε προκάτ καταβλισμούς. Έχουμε ένα προκάτ καταβλισμό, οι άλλοι δύο προκάτ εγκαταστάσεις δεν πρόκαμαν για τη Δημοτική Αρχή να ετοιμαστούν και μετέφεραν τα παιδιά αυτών των εγκαταστάσεων σε νοβοπάν χωρίσματα σε ένα αμφιθέατρο ενός λυκείου. Παιδιά προνηπίων στο αμφιθέατρο ενός λυκείου που χωρίστηκε πρόχειρα με νομοπάλ. Αυτά δεν τιμούν την πόλη της Νέας Σμύρνης, δεν τιμούν αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία σε άλλα πράγματα μπορεί να έχει επιδείξει θετικά στοιχεία. Εμείς σας ασκούμε κριτική δρυμύτατη σε όλα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση εφόλης της ύλης. Λέω ότι ένας δήμαρχος 8-9 ετών είναι αδύνατο να μην μπορεί να φέρει σε πέρας 9 προκάτ οικισμούς Άιζομποξ τοποθετημένους σε 3 οικόπεδα της πόλης. Είναι αμαρτία για την πόλη, αμαρτία για τα παιδιά. Δεν μας αναλογεί και δεν μας αξίζει. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Πόσο γρήγορα νομίζετε με καλή διάθεση από όλους να λυθεί? Αυτό που με εντυπωσιάζει και γι' αυτό είμαι εδώ έξω από το Δημαρχείο, πιθανώς να έρθουν και άλλοι συναδελφοί μου και από άλλες παρατάξεις, μήπως μπορέσουμε να δούμε το Δήμαρχο, είναι ότι σήμερα, αυτή την ώρα, 10 η ώρα, σε μία ώρα, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ο Δήμαρχος εισηγείται παράταση των εργολαβιών με τις οποίες κατασκευάζονται, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτές οι εγκαταστάσεις που θα πάνε τα παιδιά για τον Νοέμβριο, τους δίνει παράταση 2 μηνών στον εργολάβο για να προλάβει να ετοιμάσει τις εγκαταστάσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το επίσης τραγικό που έρχεται να προσθεθεί στις εικόνες που πιθανώς και εσείς να συναντήσατε στο ρεπορτάζ σας, είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ενός δήμου, αστικού δήμου, που δεν έχει χωριά, που δεν έχει κοινότητες, θα πηγαίνουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία με πούλμαν. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι βάζουμε πούλμαν, μπράβο που βάζουμε πούλμαν, δεν θα περπατάνε ένα χιλιόμετρο, αλλά και μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτές οι άθλιες εγκαταστάσεις που θα φτιαχτούν θα απέχουν τόσο μακριά από τις κατοικίες των παιδιών, που ο ίδιος ο Δήμος αισθάνεται την ανάγκη να βάλει πούλμαν για να πηγαίνει τα παιδιά. Αυτό καταγράφει από μόνο του και αντικειμενικά την αντικανονικότητα της κατάστασης που βιώνει σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης, όχι συνολικά στην εκπαίδευση, στο κομμάτι των προνηπίων η πόλη μας, λόγω εγκληματικής αδράνειας και χρονικής υστέρησης του να πιάσει το θέμα από την αρχή και να το επιλύσει με εύκολο τρόπο. Σιγά τώρα 9 αίθουσες σε 3 χώρους, 3 νηπιαγωγιάκια. Εδώ και 4 χρόνια είναι το έλασον που μπορούμε να κάνουμε ένας τόσο μεγάλος δήμος σαν το Δήμο της Νέας Σμύρνης.